Νίκο Παναστάση, έχεις πολύ μεγάλη πείρα. Νομίζω ότι έχεις λάβει και μέρος αρκετές φορές και σε επιχειρήσεις και σε ασκήσεις κτλ. Τι γίνεται, τι έγινε με αυτό το τρομερό. Χάθηκαν μέχρι στιγμής 79 άνθρωποι. Δεν γνωρίζουμε αν είναι άλλοι 300, άλλοι 400, άλλοι 500. Δηλαδή, είναι κάτι νούμερα, Νίκο, εξωπραγματικά. Μήπως, κύριε Βιλονάκη, αγαπητέ Αντώνη, μήπως έχουν γίνει λάθη επιχειρησιακής σχεδίασης. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, δεν έγινε όπου κι όπου. Έγινε στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, έγινε ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Έγινε εκεί. Συγγνώμη, Νίκο, να βάλουμε παρακαλώ πάρα πολύ και το χάρτη για του SIR, για να δείτε, γιατί είπε κάτι ο κύριος Παπαναστάσης, να δείτε τα όρια του SIR, τα χωρισμένα μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας, Τουρκίας, Ελλάδος, Μάλτας και Ιταλίας. Πάμε. Ενώ μιλάμε, Νίκο. Ότι αυτό το έγκλημα έγινε εκεί που οι ανταγωνιζόμενες μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία, η Κίνα και μικρότερες δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία, η Γαλλία, ληστεύουν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους των λαών της Λιβύης, του Ιράκ, της Συρίας, της υποσαχάριας Αφρικής. Σε συνασπισμούς αυτών των δυνάμεων δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε να κρύβουμε ότι συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι υπεύθυνο για τα εγκλήματα που γίνονται στις χώρες αυτές. Και το πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά Νίκο, εδώ πέρα δεν είναι θέμα ΝΑΤΟ. Ορίστε. Εδώ δεν είναι θέμα ΝΑΤΟ. Κύριε Μιλωνάκη, το ΝΑΤΟ επεμβαίνει, δεν έχει επέμβει στη Συρία. Άλλο, δεν ναι. Έχει επέμβει στη Λιβύη. Μιλάμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Ότι ο ανταγωνισμός αυτών των δυνάμεων ευθύνεται για το ξερίζωμα αυτών των ΝΑΤΟ. Άρα πάμε εδώ τώρα τι έγινε. Συμμετέχει. Και ήθελα να πω ότι το πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο δεν είναι κάτι που το είδαμε χθες ή προχθές. Έρχεται να προσθεθεί σε μια αιματερή, βάρβαρη λίστα δεκάδων ναυαγίων στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. 17.000 τα τελευταία χρόνια, 17.000 άτομα. Ναι, θεωρούμε υποκρισία έσχιστης μορφής για τα αστικά πολιτικά κόμματα και τα κόμματα μιας χρήσης που συμπεριφέρονται σαν τα εγκλήματα αυτά να τα ανακαλύπτουν πια σήμερα. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μας ενημερώνει, και θα πω μόνο δύο έτη, ότι ήδη στα μισά του 23 έχουν φτάσει οι νεκροί τους 1.037, ενώ πέρυσι συνολικά ήταν 2.400 άνθρωποι πνιγμένοι. Συνειδητοποιούμε για τι νούμερα μιλάμε. Και επειδή μίλησα για υποκρισία, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι την ίδια ώρα που πνίγηκαν στην Πύλο, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών βρίσκονται σε τι? Σε έναν οργασμό διαπραγματεύσεων για να κάνουν, να στήσουν τη νέα, στο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Για την μετανάστευση και το άσυλο. Σε αυτό το ναυάγιο τώρα, τι δεν πήγε καλά, Νίκο? Το τι δεν πήγε καλά, δεν είμαστε εμείς πραγματογνώμενες να το πούμε, αλλά θα μπορούσαμε σαν λογικοί άνθρωποι να εκφράσουμε κάποιες απορίες. Ένα σαπιοκάραβο φεύγει από ένα λιμάνι, το οποίο ίσως είχε και λιμενικές αρχές. Πιάνει σε ένα άλλο από την Αίγυπτο, πιάνει σε ένα άλλο λιμάνι στη Λιβύη, φορτώνει εκατοντάδες ανθρώπους. Περνάει μια περιοχή που το σύνολο των δορυφόρων, όλων των δυνάμεων, το σημαδεύουν και ξέρουν ότι εκεί πέρα Κεφαλόπουλο να βγάλει το κεφάλι από το νερό θα το καταγράψουμε. Έρχεται λοιπόν στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη αυτό το πλοίο βουλιάζει στα διεθνή ύδατα, τέλος πάντων τα ευρωπαϊκά βουλιάζει. Το τι συνέβη δεν μπορούμε εμείς να το πούμε. Εμείς όμως μπορούμε να μιλήσουμε για το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετελέστηκε αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να πούμε, ότι είναι σε ένα πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας, και ας αφήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει καμιά φιλομεταναστευτική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκμεταλλεύεται τους μετανάστες, δημιουργεί το μεταναστευτικό με τις επεμβάσεις. Άρα λοιπόν και τώρα το κάνει ακόμα χειρότερο με το νέο σύμφωνο που σας έλεγα. Τσακίζει
τσακίζει μία συνθήκη την οποία την ξέρουμε πολύ καλά. Είναι η συνθήκη της Γενέβης που προστάτευε τους πρόσφυγες. Το καταργεί σχεδόν αυτό το πλαίσιο και φτιάχνει τι. Τις ασφαλείς χώρες, θα την έχετε ακούσει σίγουρα και εσείς ως δημοσιογράφος. Η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα. Πολιτικά πρόσωπα. Τι λένε όμως αυτές οι ασφαλείς χώρες, γιατί και εδώ είναι πάλι ένα έγκλημα. Αφού για να καταργήσουμε τη συνθήκη της Γενέβης, πρέπει να βαφτίσουμε ασφαλείς χώρες κάποιες από αυτές. Ναι. Ποια είναι η χώρα που η Ελλάδα βαφτίζει ως ασφαλή? Την Τουρκία. Δεν τη βάφτιζε η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάφτισε ασφαλή χώρα την Τουρκία. Ας πούμε, την αποδέχεται η Ελλάδα. Το αποδέχουμε. Και 27 το αποδέχτηκαν. Είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία, είναι για τους πρόσφυγες της Συρίας, του Αφγανιστάν, του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Σομαλίας. Άρα η ελληνική κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, μπορεί να σπρώχνει τους μετανάστες, να τους επιστρέφει στην Τουρκία. Και τι γίνονται στην Τουρκία, ποιος ελέγχει την Τουρκία, αν τους εργαλειοποιεί, αν τους στέλνει πίσω, αν τους κάνει κρέας. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις αυτές έχουν τεράστιες ευθύνες. Σας βρίσκει σύμφωνους η φύλαξη των συνόρων των ελληνικών ή όχι? Δηλαδή, καλώς γίνεται ο φράχτης στον Εύρο? Καλώς έχουμε ενισχυθεί με περιπολικά κλειστή θαλάσσης όπως είναι το Αιγαίο, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των παράνομων μεταναστών από τα παράλια της Τουρκίας? Κύριε Μιλωνάκη, προέρχεστε από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ασφάλεια σύνορων δεν σημαίνει φράχτης. Δεκαετίες ολόκληρες τα σύνορά μας ήταν φυλασσόμενα χωρίς να υπήρχε ο φράχτης στον οποίο μιλάμε τώρα. Παράνομοι μετανάστες έγινε το 2015, Νίκο. Ναι, θα μου πείτε ότι τώρα έχουν διαμορφωθεί άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις συνθήκες. Είναι έτσι, δεν είναι? Πρέπει να δούμε αυτές τις συνθήκες. Ποιος σπρώχνει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από την Τουρκία? Ναι, αλλά δεν θα λύσουμε εμείς αυτό το ζήτημα σαν Ελλάδα. Εμείς να κοιτάξουμε τα σύνορά μας. Είναι η κυβέρνηση της Τουρκίας που οθεί τους μετανάστες με οργανωμένα σχέδια. Άρα τους εργαλειοποιεί στα σύνορα της Ελλάδας, ναι ή όχι? Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Τι είναι αυτό που ρίχνει νερό στον μήλο αυτής της πρακτικής της Τουρκίας? Είναι το σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάνει μία πρόταση και μάλιστα τώρα αποκτάει μία πολύ σημαντική επικαιροποίηση αυτή και σημαντικότητα αυτή η πρόταση. Εφόσον λοιπόν χώρα συγκέντρωσης εκατομμυρίων μεταναστών είναι η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και την Τουρκία αν θέλετε, να στήσουν υποδομές γραφείων υποδοχής, επεξεργασίας, εξέτασης, παροχής βοηθειών στους μετανάστες στο έδαφος της Τουρκίας. Αντιληπτό, αλλά δεν απαντάει το ΚΚΕ αν η Ελλάδα πρέπει να αμυνθεί έναντι αυτής της εισβολής, της αθρώας παράνομης μετανάστες. Απάντησα, κύριε Μιλωνάκη, απάντησα και μάλλον δεν έγινα κατανοητός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρώτα απ' όλα δεν βλέπει τους μετανάστες στα σύνορα της Ελλάδας, που τους βλέπουν όλοι οι άλλοι. Και ξέρετε γιατί τους βλέπουν σύνορα της Ελλάδας? Γιατί δεν θέλουν να δουν τις ευθύνες της Ελλάδας για το ξερίζωμα των μετανάστων. Εδώ έρχονται και μένουν εδώ. Όσους φράχτες και να φτιάξουν, όσους φράχτες και να στήσει η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, οι μετανάστες θα βρούνε και οι πρόσφυγες και αυτοί που εμπορευματοποιούν τον πόνο τους να τους πάνε κάπου. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αν παρέχει ασφάλεια αυτός ο φράχτης τα δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι στον Εύρο. Προχθές ήμουν εκεί πέρα και αν δεν μπαίνουν από την Νέα Βίσα θα μπουν από κάπου αλλού. Συμφωνούμε, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι αυτό η ασφάλεια. Ούτε να γίνει η χώρα μας μια περιφραγμένη χώρα με σίδερα. Ξέρετε ότι οι κάτοικοι του Εύρου και η κυρία Μπέρδου θα το γνωρίζει πολύ καλά, αδυνατούν πλέον να βρέξουν τα πόδια τους, τα χέρια τους στον ποταμό Εύρο που κάποτε παλιότερα αποτελούσε και πλουτοπαραγωγικό πόρο. Γιατί πλέον είναι τώρα, ο φράχτης τώρα. Έτσι δεν είναι? Παπαστάση, Νίκο, τι λέει το ΚΚΕ για το θέμα της υγείας, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια, κυρίως Ροντίδα?
Κύριε Μιλωνάκη, τι λέει ο λαός? Λέει ο λαός. Και αυτή τη στιγμή δεν θα διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Ας προκαλώ τον οποιονδήποτε να αναφερθεί σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας στην ελληνική επικράτεια, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματικά σε άθλια κατάσταση. Να μιλήσουμε. Ξεκινάω από την εκλογική μου περιφέρεια, Ετωλακαρνανία, νοσοκομείο Αγρινίου, άριστες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, άθλιες νοσοκομειακές και παροχές υγείας. Μεσολόγγι κλείνει και γίνεται κέντρο υγείας. Σχεδόν όλα αυτά βέβαια συντηρούνται, γιατί και υπάρχει ένα επίπεδο μέσα από την υπερβάλλουσα προσπάθεια την οποία καταβάλουν νοσοκομειακό και ιατρικό προσωπικό αυτών των μονάδων. Να πούμε νοσοκομείο Λέρου, νοσοκομείο ΚΟ, να πάμε στον Εύρο, νοσοκομείο Διδημοτήχου, κέντρα υγείας, τα οποία πριν από τρεις μέρες επισκέφθηκα. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, τεράστια κόπωση και προσφορά του, και αυτοί το κρατάνε, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Μην τρελαθούμε τώρα. Μιλάμε για τη χώρα που έθαψε 35.000 ανθρώπους στον κορονοϊό. Άρα, Νίκο, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, με καταλαβαίνεις, το ΚΚΕ λέει δημόσια είναι υγεία. Είναι πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και κλείνω, Αντώνη, με αυτό. Ναι. Λέει ένα πράγμα. Δημόσια, καθολική, δημόσια περίθαλψη δωρεάν για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μάλιστα. Κανένα ρήγμα, καμία χρηματοδότηση στον ιδιώτη, δεν θα γίνει η ζωή και η υγεία εμπόρευμα. Μάλιστα.